Rock Hard, The Pod με τον Σάκη Φράγκο. Καλησπέρα, γεια σας και χαρά σας. Είμαι ο Σάκης Φράγκος, επιστροφή του Rock Hard The Pod ύστερα από κάποιες εβδομάδες, από δύο εβδομάδες οι οποίες ήταν γεμάτες με ξενύχτια, υπνίες κτλ. Και πάρα πολλές συναυλίες φυσικά που δεν μας επέτρεψαν έτσι να είμαστε στις επάλξεις, αλλά να είμαστε και πάλι εδώ αυτή τη φορά με την υποστήριξη του Ινομαγειρίου των Θεών, του God's Restaurant στην Στρατηγού Μακρυγιάννη 23-27, στους πρόποδες της Ακρόπολης, ίσως η πιο rock παραδοσιακή κουζίνα που μπορεί να γευτεί κανείς απίστευτα φαγητά ακριβώς απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, στον πεζόδρομο της οδού Μακρυγιάννη. God's Restaurant, λοιπόν, είναι ο Μαγειρίο των Θεών, είναι ο υποστηριχτής του Rock Hard The Pod που ακούτε. Έχουμε στις 7 Ιουλίου μία από τις ημέρες του Rockway Festival στην Μαλακάσα, στο Terra Vibe. Deep Purple, Saxon, As I Lay Dying, Rock and Roll Children, Bokassa και Lazy Man's Load. Δυστυχώς η Άσκη είναι Αλεξάνδρεια. Λίγες μέρες πριν κάνουμε το podcast ανακοίνωσαν ότι ακυρώνουν όλη την περιοδία εκτός εξαιτίας ενός τραυματισμού που είχε ο ντράμερ τους, ο οποίος έσπασε το πόδι του. Επειδή είδα πάρα πολύ έτσι κόσμο από κοντά και μου είπε ότι θέλει να λέμε και πάλι κάποιες ιστορίες πίσω από τραγούδια, σκέφτηκα γιατί να μην κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Deep Purple και να λέμε ιστορίες πίσω από τα τραγούδια τους. Απλά αυτό να είναι το αφιέρωμα. Και αυτό λοιπόν θα γίνει. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, θα ξεκινήσουμε με το Child in Time. Το Child in Time υπάρχει στο In Rock, Deep Purple In Rock, το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1970 και στιχουργικά φαίνεται ότι αφορά τον ψυχρό πόλεμο που εκείνα τα χρόνια ήταν έτσι πλησίαζε μάλλον στο φόρτε του το 1970. Το θέμα είναι όμως ότι μουσικά υπάρχει μια κλασική περίπτωση, όπως λένε στο χωριό μου, plagiarism, δηλαδή έχει να κάνει με ένα τραγούδι, το πήρανε σχεδόν αυτούσιο, αυτοσχεδιάσαν πάνω σε ένα τραγούδι ενός συγκροτήματος που ονομάζεται It's a Beautiful Day, αμερικάνικο συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο, και το κομμάτι τους, το Bombay Calling, μια φορά που ήταν στο στούντιο το συγκρότημα, αυτοσχεδίαζε ο John Lord παίζοντας κατά βάση αυτό το τραγούδι, το Bombay Calling. Τους φάνηκε πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα και αποφασίσαν να το κρατήσουν σαν βάση, αλλάζοντας το λίγο πιο μετά και φυσικά απλώνοντας το, κάνοντας ένα έπος διάρκειας πλέον των 10 λεπτών. Η βάση του λοιπόν ήταν το τραγούδι Bombay Calling και μάλιστα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι το Child in Time βγήκε τον Ιούνιο του 70 και το Bombay Calling κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 69, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο πριν. Βέβαια, μαντέψτε ποιο έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία, έτσι. Όπως λέει και ο Ιαν Γκίλαν, ήταν, λέει, ένα πολύ γρήγορο τραγούδι και ήταν επεγμένο με βιολί. Μας εντυπωσίασε ο ήχος του και ουσιαστικά τζαμάραμε πάνω σε αυτό και βγάλαμε το Child in Time. Το Child in Time που είναι ένα τραγούδι το οποίο ο Lars Ulrich το θεωρεί ένα από τα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και ως το τραγούδι που του άλλαξε τη ζωή όταν ο πατέρας τον είχε πάει σε μια συναυλία του Deep Purple όταν ήταν 9 χρονών. Το άκουσε, έπαθε πλάκα και από εκεί και πέρα άλλαξε όλη του η ζωή. Όπως είναι φυσικό,
το τραγούδι αυτό είναι αδύνατο να το τραγουδήσει ο Ιαν Γκίλαν. Οπότε τελευταία φορά το έπαιξαν live το 2002. Ο ίδιος ο Γκίλαν λέει ότι όταν ήμουν νέος έβγαινε άνετα. Όταν όμως άρχισε να μεγαλώνει, σκέφτηκα ότι από το να το κάνω να μην το τραγουδάω σωστά, καλά, όπως το τραγουδούσα παλιά, καλύτερα να μην το τραγουδάω καθόλου. Και αυτό ακριβώς είναι ένας σωστός και υγιής τρόπος σκέψης και αυτό ακριβώς έγινε με το Child in Time. Μένουμε στον δίσκο In Rock, τον Deep Purple, και πάμε στο τραγούδι Black Knight. Για την ακρίβεια, πρέπει να πω ότι το τραγούδι αυτό δεν υπήρχε στην έκδοση του άλμπουμ του In Rock, αλλά κυκλοφόρησε ως single και ήταν μάλιστα, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία, που είναι το single με το υψηλότερο, με την υψηλότερη θέση σε chart στην ιστορία των Deep Purple. Αυτό συμπεριλήφθηκε στο In Rock σε ύστερες εκδόσεις, στην 25η, στο 25th Anniversary Edition του album κτλ. Πώς γράφτηκε αυτό το κομμάτι? Κλασικά λοιπόν η εταιρεία τους, η EMI, τους δώσαν το δίσκο, λέει πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν έχει κανένα hit. Πρέπει να μπείτε, να γράψετε ένα τραγούδι που θα γίνει hit single. Βγήκανε λέει οι Deep Purple, αφού προσπαθούσαν να παίξουν, να βγάλουν κάτι και δεν γινόταν τίποτα, αποφάσισαν να βρούνε το σωστό τρόπο για να πάρει έπνευση να γράψει ένα κομμάτι. Πήγανε λοιπόν σε μια pub, έκατσαν μέχρι το έκλεισαν το μαγαζί, ήπιαν ό,τι πεινότανε και γύρισαν στο στούντιο. Έπιασε την κιθάρα ο Ritchie Blackmore και έπαιξε ένα riff το οποίο επρόκειτο να γίνει το Black Knight. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα δάνειο από το τραγούδι Summertime, την εκτέλεση του Ricky Nelson όμως, ο οποίος είχε ουσιαστικά διασκευάσει το Summertime του George Gershwin. Αυτή ήταν η βάση του Black Knight, αυτό το τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά το έπαιζε ο John Lord στα πλήκτρα του. Επίσης, μοιάζει πάρα πολύ και με το We Ain't Got Nothing Yet των Blue Magoos από το 1966. Αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικά η βάση, βέβαια είπαμε, είναι η εκτέλεση του Summertime του Ricky Nelson, ο οποίος έπαιξε την μπασογραμμή στο πιάνο, έπαιξε ο John Lord την μπασογραμμή στο πιάνο. Ο τίτλος προήλθε, ο τίτλος του τραγουδίου Black Knight προήλθε από ένα τραγούδι που ηχογράφησε το 1951, δεν κάνω λάθος, ο Arthur Alexander, ένας τζαζίστας, ένα κομμάτι με σαξόφωνο και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν και για το Black Knight. Fireball το ανάγνωσμα τώρα. Fireball λοιπόν από το μόνιμο άλμπουμ των Deep Purple το 1971. Μιλάει για μια γυναίκα που είχε γνωρίσει ο Ιαν Γκίλαν. Okay. Τίποτα το συγκλονιστικό. Αυτό λοιπόν που έχει πραγματικά πολύ πλάκα να πούμε είναι ότι στην εισαγωγή του κομματιού ακούγεται ένας θόρυβος
Το συγκρότημα το χαρακτήριζε έτσι φουτουριστικό θόρυβο, σαν ήχο από μηχανή, που υποστήριζαν εκείνη την εποχή ότι αυτόν τον ήχο τον παρήγαγε ένα ειδικό συνθεσάιζερ που είχαν φέρει και καλά ήταν πάρα πολύ μπροστά, έτσι. Ήταν τρομερό τεχνολογικό επίτευγμα αυτό. Ο παραγωγός, μάλλον ο μηχανικός ήχου εκείνου του δίσκου, ο Μάρτιν Μπέρτς, ο οποίος αργότερα δούλεψε με πάρα πολλά συγκροτήματα, Iron Maiden κτλ. Σκέφτηκε ότι έπρεπε να, για να έχουν αυτή την εισαγωγή που ήθελαν οι Deep Purple, έπρεπε να έχουν να ξεκινήσει κάποια μηχανή. Αυτό που βρήκε εύκαιρο ο βοηθός του, ο Mike Thorn, ήταν ένα air condition. Οπότε λοιπόν το έβαλε να ξεκινήσει να δουλεύει και το ηχογράφησε. Και αυτό ακριβώς μπήκε στον δίσκο ως εισαγωγή του τραγουδιού Fireball. Αυτό λοιπόν που ακούγεται, αυτή η φουτουριστική εισαγωγή λοιπόν που λέγανε οι Deep Purple, δεν ήταν τίποτα άλλο από την ηχογράφηση του ανοίγματος της συσκευής, του air condition, εκείνης συσκευής, φαντάζομαι πρέπει να ήταν κάτι τρομερό και φοβερό. Έτσι για μια ιστορία για εκείνο το δίσκο. Στην περίοδο εκείνη ο Ρίτσι Μπλάκμορ είχε μπει στο νοσοκομείο καθώς είχε συμπτώματα λοιμώδους μονοπυρήνωσης, αρκετά έτσι σοβαρής ασθένειας, αλλά είχαν κλείσει, τους είχε κλείσει ο ατζέντης τους μια περιοδία που θα τους απέφερε πάρα πολλά κέρδη. Υπολογίζαν τότε ότι θα έβγαζαν γύρω στο 1 εκατομμύριο δολάρια από εκείνη την περιοδία. Οπότε λοιπόν με τον Ρίτσι Μπλάκμορ να είναι στα πιτς, έπρεπε να βρει άλλο κιθαρίστα για να γίνει περιοδία και να πάρουν τα λεφτά. Ειδοποίησε λοιπόν ένα κιθαρίστα, ο οποίος λεγόταν Al Cooper, από το συγκρότημα Blues Project, ο οποίος όμως ουσιαστικά ήταν περισσότερο πληκτράς παρά κιθαρίστας. Και έπαθε πλάκα που του ζητήσαν να πάει να παίξει κιθάρα στο Deep Purple. Τόσο απεγνωσμένη ήταν η Deep Purple. Οπότε λοιπόν πήγε αυτός εκεί, έκανε κάποιες πρόβες με τους Deep Purple, αλλά αποφάσισε να μην συνεχίσει, να μην παίξει στην περιοδία και πρότεινε τον κιθαρίστα των Spirit, τον Randy California. Ο Randy California λοιπόν συμφώνησε, πήγανε στο πρώτο μέρος, στην πρώτη συναυλία της περιοδίας στη Χαβάη και αποφάσισε να κλειδωθεί στο δωμάτιό του και αρνούταν να παίξει. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η περιοδία εκείνη ακυρώθηκε, πάει και το εκατομμύριο. Άλλη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τραγούδι των Deep Purple, οι οποίοι, όπως είπαμε, εμφανίζονται στο Rockaway Festival στις 7 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, μαζί με τους Saxon, τους As I Lay Dying, τους Rock'n'Roll Children, τους Bokassa και τους Lazy Man's Load. Άλλη μία λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τραγούδι των Deep Purple είναι αυτή για το Highway Star. Highway Star, ένα από τα πλέον γνωστά και δημοφιλή τραγούδια μέσα από το Machine Head, το άλμπουμ, το super duper άλμπουμ αυτό των Deep Purple. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ήθελαν οι Deep Purple να το γράψουν διότι είχαν βαρεθεί να ανοίγουν τις συναυλίες τους με το Speed King. Ήθελαν ένα τραγούδι που να είναι γρήγορο και να αντικαταστήσει το Speed King, γιατί βαριόντουσαν να το παίζουν συνέχεια να ανοίγουν με αυτό τις συναυλίες τους. Πώς ήρθε η ιδέα? Η ιδέα ήρθε όταν ήταν μέσα στο tour bus τους και ένας δημοσιογράφος ρωτούσε το συγκρότημα τη διαδικασία που γράφουν τραγούδια. Και λέει ο Ρίτσι Μπλάκμορ, κοίτα εδώ να δεις. Είναι πολύ απλό. Παίρνει λοιπόν μια ακουστική κιθάρα και αρχίζει να παίζει το αυτό που ακούγεται στην εισαγωγή του Highway Star. Και ο Ιαν Γκίλαν, την ώρα που έπαιζε αυτό το επαναλαμβανόμενο, αυτή την επαναλαμβανόμενη νότα ο Ρίτσι Μπλάκμορ και ήταν και μέσα στο τουρμπάς, ξεκινά να τραγουδάει
Το «Nobody's gonna take my car», «Nobody's gonna take my car», ta-ra-ra-ra-ra. Αυτό το πράγμα που κάνει λοιπόν την εισαγωγή του Highway Star. Κλεί, κοιτάξτε κύριοι, έτσι βγαίνει το κομμάτι. Το γουστάραν λοιπόν αυτοί, το σουλουπόσανε και μάλιστα μέρος του τραγουδίου αυτού το έπαιξαν στη συναυλία που δώσανε την ίδια νύχτα που ουσιαστικά το γράψανε. Το Highway Star λοιπόν ήταν ένα τραγούδι το οποίο πεζόταν στις συναυλίες των Deep Purple προτού ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα στο Machine Head, το άλμπουμ. Και έτσι για την ιστορία να πούμε ότι κυκλοφόρησε ως single αλλά ποτέ δεν μπήκε στα chart. Το Highway Star. Τώρα δεν νομίζω ότι θα μείνουμε στο Machine Head και δεν θα πούμε την ιστορία πίσω από το Smoke on the Water, το οποίο είναι ίσως το πιο δημοφιλές τραγούδι των Deep Purple, ίσως ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια στην ιστορία του Hard Rock, ίσως ένα από τα πρώτα τραγούδια που μαθαίνει κανείς να παίζει άμα πιάνει την κιθάρα στα χέρια του. Είναι αυτό που ονομάζει ο Ρέτσι Μπλάκμορ Neanderthal Riff, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο ίδιος ότι είναι μία, να το πω, αντιστροφή, σαν να παίζει αντίστροφα το πρώτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Αυτό είχε στο μυαλό του όταν έγραψε το βασικό, κλασικότατο θέμα του Smoke on the Water, το οποίο όμως δεν παραλείπει να ονομάζει και Neanderthal Riff, διότι φοβόταν στην αρχή όταν το πήγε στους υπόλοιπους ότι που είναι μεγάλη, παίζεις τέτοια κιθάρα και έβγαλες αυτό το riff, το μονολιθικό. Κλασικά ήταν το τελευταίο τραγούδι που γράφτηκε για τον δίσκο. Κλασικά, κλασικότατα. Η ιστορία, να την ξαναπούμε, οι Deep Purple έγραφαν, αποφάσισαν να ηχογραφήσουν το άλμπουμ των Machine Head σε ένα κινητό στούντιο ηχογράφησης που είχαν νοικιάσει από τους Rolling Stones και είχαν πάει στην Ελβετία σε ένα μέρος εκεί πέρα που ήταν κομμάτι του καζίνου του Montreux. Την προηγούμενη ημέρα, της έναρξης των ηχογραφήσεων στο θέατρο του καζίνου έπαιζε μια συναυλία ο Φρανκ Ζάπα. Κάποιος από το κοινό θεώρησε πάρα πολύ έξυπνο να ρίξει δύο φωτοβολίδες μέσα στο κλειστό χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, ο χώρος έπιασε φωτιά, ευτυχώς δεν δημιουργήθηκε πανικός, βγήκαν όλοι σιγά σιγά έξω, αλλά το συγκρότημα που έβλεπε τη φωτιά να απλώνεται στη λίμνη της Γενέβης με το καζίνο να φλέγεται, θεώρησε ήταν μία από τις μεγαλύτερες φωτιές που είχαν δει ποτέ στη ζωή τους και ήταν σαν να βγήκε ο τίτλος του τραγουδιού, το Smoke on the Water, και τη συνέχεια του στίχου, έτσι, A Fire in the Sky. Από εκεί βγήκε λοιπόν ο τίτλος Smoke on the Water. Έχει πλάκα, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε αυτό το σκηνικό μέσα στο κομμάτι. Όπως για παράδειγμα, ένας τύπος που ονομάζεται Funky Claude είναι ο διευθυντής του Jazz Festival του Montreux, ο Claude Nobbs, αυτός είναι ο Funky Claude, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά βοήθησε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού να μην καεί ζωντανό. Οι Deep Purple λοιπόν ήταν να ηχογραφήσουν το άλμπουμ, να στήσουν εκεί το στούντιο, γιατί την επόμενη μέρα θα έκλεινε το καζίνο για ανακαίνιση κτλ.
και θα στείλανε εκεί το στούντιό τους για να ηχογραφήσουν. Τι κάνανε λοιπόν, πήρανε το στούντιο αφού ήταν mobile, ήταν κινούμενο και πήγανε σε άλλα μέρη. Το πρώτο μέρος που πήγανε ήταν ένα ξενοδοχείο, αλλά ουσιαστικά αυτό το μέρος έκανε ένα θέατρο, ένα άδειο θέατρο, αλλά κάνανε πάρα πολύ θόρυβο και τους κυνήγησαν οι ντόπιοι κάτοικοι, φέρανε την αστυνομία, τους το κλείσε το μαγαζί και πήγανε σε ένα άδειο ξενοδοχείο που λεγόταν Grand Hotel de Terité. Τώρα μην περιμένετε τίποτα, να βρείτε προκοπή με γαλλικά από μένα και τέτοια, έτσι. Όταν λοιπόν στήσανε το στούντιο αυτό, ήταν ένα πάρα πολύ έτσι περίπλοκο σύστημα και για να πάει κάποιος να ακούσει για παράδειγμα ένα playback, γράφανε κάτι και λέει, για παιδιά, για λέτε να τα ακούσετε, τους φώναζε ο παραγωγός τους, ο Martin Birch, και πήγαιναν αυτοί. Ήταν όμως χειμώνας τότε, είχε χιόνι και για να περάσουνε και να πάνε από εκεί που καθόντουσαν για να πάνε στο δωμάτιο που τους φώναζε ο παραγωγός για να ακούσουν ένα playback, έπρεπε να περπατήσουν 15 λεπτά, κυριολεκτικά λέει 15 λεπτά, τα λέει ο Ιαν Γκίλεν αυτά, και μάλιστα να περάσουν από σημεία που ήταν εξωτερικά και είχε χιόνι στα μπαλκόνια του ξενοδοχείου κτλ. Οπότε λοιπόν λέει από ένα σημείο και μετά του λέγαμε «Μάρτιν, φιλαράκι, σε εμπιστευόμαστε πάρα πολύ». Είναι όλα ok. Ό,τι πιστεύεις εσύ, κάνε, αρκεί να μην χρειάζεται να κάνουμε όλες αυτές τις αποστάσεις συνέχεια και να περπατάμε μέσα στα χιόνια και να τρελαινόμαστε από το κρύο. Έτσι λοιπόν βγήκε το Smoke on the Water, το οποίο γενικότερα η πόλη του Μοντρέ είναι γεμάτη από, ας το πούμε, συσσαγωγικά μνημεία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Μέχρι και μέσα στο καζίνο υπάρχουν ως μέρος της διακόσμησης οι νότες από το ρίφ του Smoke on the Water. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό δεν το πίστευαν πάρα πολύ οι Deep Purple και δεν το έπαιζαν πολύ τακτικά στις συναυλίες τους, μέχρι που έφτασε η στιγμή να βγει single, διότι είδαν ότι ο κόσμος το ζήταγε πολύ, το γούσταρε πολύ όταν το έπαιζαν, το έβγαλαν single και πήγε κάπου στη θέση νούμερο 4 στα charts. Πήγε πολύ ψηλά και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους στα charts, από τη μία. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι ένα από τα πλέον κλασικά, κλασικότατα τραγούδια του hard rock και του heavy metal. Δηλαδή, πια σκέφτεσαι, ας πούμε, το Paranoid και το Smoke on the Water. Σκέφτομαι εγώ να τα λέμε και αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε για τραγούδια των Deep Purple χωρίς να δώσουμε έφημο μνήμα στο Knocking at Your Back Door, το κομμάτι που βρίσκεται στο Perfect Strangers, το άλμπουμ της επανασύνδεσης ουσιαστικά των Deep Purple το 1984. Έχει πλάκα το στιχουργικό περιεχόμενο έχει να κάνει αυτό, έτσι. Διότι αν κάνετε το συνειρμό, αν δεν το ξέρετε, κάνετε λίγο το συνειρμό ότι Knocking at Your Back Door είναι η πίσω πόρτα η ανθρώπινη. Είχε πλάκα λοιπόν, γιατί όπως λέει ο Ιαν Γκίλαν, κάποια στιγμή δέχομαι ένα τηλέφωνο από έναν τύπο που έβαζε τα τραγούδια μας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και εκείνη την περίοδο το Knocking at Your Back Door έπαιζε σε κάθε ραδιόφωνο στην Αμερική. Και του λέει του Γκίλαν, μιλάει για αυτό που πιστεύω. Και του λέει ο Ιαν Γκίλαν, ναι. Είναι φοβερό ότι όλα τα ραδιόφωνα στην Αμερική παίζουν ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται, να το πω σε πολύ correct γλώσσα,
αναφέρεται στο προκτικό σεξ και κανείς δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι Deep Purple λένε ότι είναι καθαρά ένα αστείο, πολύ blatant, πολύ έτσι στη μούρη, in your face αστείο. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, δεν είναι κάτι το οποίο θέλανε να προσβάλλουν με αυτό κάποιον άλλο, αλλά και δεν είναι αυτό το οποίο, αυτή η σκέψη του προκτικού σεξ λοιπόν που τους έδωσε την έμπνευση να γράψουν το τραγούδι, αλλά τους βγήκε στους τοίχους και είπανε και να μην το πούμε αυτό και να κάνουμε και την πλάκα μας. Και πραγματικά όταν τραγουδάς αυτό το κομμάτι και λες «Knocking at your back door», ιδίως άμα ξέρεις ότι πρόκειται γι' αυτό, είναι κομματάκι περίεργο, τι λέτε. Μένοντας στον δίσκο Perfect Strangers, δεν μπορούμε να παραλείψουμε να μιλήσουμε για το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο η έκφραση Perfect Strangers νομίζω ότι είναι το απόλυτο οξύμορο, να το πω έτσι. Δηλαδή Perfect Strangers είναι οι στίχοι του τραγουδιού γράφτηκαν από τον Ian Gillan για να περιγράψουν την ιστορία του άλμπουμ, το φτιάξιμό του και γενικότερα τη φάση του reunion για την οποία έπεσαν και πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, ήταν πολλά τα ερωτήματα που βασάνιζαν το συγκρότημα, που, οι οποίοι όλοι οι μουσικοί είχαν κάνει τις δικές τους καριέρες, άλλοι συνέχιζαν ήδη με τους Deep Purple, άλλοι έπαιζαν αλλού, solo καριέρες, Rainbow, ένας κτλ. Και λέγανε, θα σκέφτονταν ότι θα ήταν επιτυχημένη αυτή η μάζοξη των μουσικών, η εκ νέου μάζοξη των μουσικών, θα είχε την ίδια επιτυχία, θα τους έπαιρνε ο κόσμος όσο σοβαρά θέλανε. Ήτανε πάρα πολλά τα ερωτήματα. Η αλήθεια είναι πως όταν βρέθηκαν μαζί για πρώτη φορά, το πρώτο απ' όλα που υπήρχε ήταν νευρικότητα, αλλά ακόμα και καχυποψία. Πίστευε ο ένας ότι ο άλλος θα ήθελε να του σκάψει το λάκκο και τα λοιπά. Είναι δεδομένο, δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Το ήξεραν όλοι αυτό. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί σε ένα υπόγειο, ανάψαν φωτιά, έξω είχε χιόνι και έκατσαν εκεί γύρω για να πιούνε μερικές μπύρες, αλλά ίσα που μιλούσανε και κανείς δεν έπαιζε μουσική. Εκείνη τη στιγμή ο πάγος έσπασε από τον Ian Paice, τον drummer του συγκροτήματος, ο οποίος άρχισε να χτυπάει ρυθμικά το πόδι του στο έδαφος. Ένιωσαν το groove οι υπόλοιποι και άρχισαν να κουνιούνται και να παίζουν μουσική μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Και κάπως έτσι φτιάχτηκε και το Perfect Strangers. Το Perfect Strangers, που είναι ένας τίτλος που ορίζει το πώς ήταν πριν την επανένωση η Deep Purple και που ορίζει και το πώς ήταν μετά το reunion η Deep Purple. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι από τα πάρα πολύ σημαντικά τραγούδια της ιστορίας των Deep Purple και μέρος των στίχων έχει βρει έμπνευση από τα βιβλία του Έρλικ, του Έλρικ, του Μέλνι Μπονέ, του Μάικλ Μούρκοκ. Σιγά σιγά βλέπω ότι έχει περάσει αρκετή ώρα και έχω αρκετή κάβα. Μου φαίνεται κάποια στιγμή θα κάνω και δεύτερο μέρος με τα τραγούδια των Deep Purple. Οπότε λοιπόν θα κλείσουμε το podcast αυτό, το Rock Hard The Pod, με την ιστορία πίσω από το Mistreated, που ουσιαστικά αντλεί έμπνευση από το τραγούδι των Free με τίτλο Heartbreaker.
Το Mistreated μπήκε στο άλμπουμ του 1974, της τρομερής αυτής χρονιάς, όπως έχω ξαναπεί, διότι γεννήθηκα εγώ το 1974, μπήκε στο Burn. Ουσιαστικά, ο Ritchie Blackmore είχε γράψει το τραγούδι αυτό για το προηγούμενο άλμπουμ, το Who Do We Think We Are. Αλλά κάπου δεν του βγήκε, οπότε το κράτησε κάβα για να το βάλει στο επόμενο άλμπουμ. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές σε ζωντανές εμφανίσεις ο Glenn Hughes έλεγε ότι το Mistreated είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει 2 χρόνια πριν από τον Burn, ο Ritchie Blackmore. Ο Coverdale λοιπόν λέει για αυτό το τραγούδι ότι ηχογραφούσανε πολύ αργά το βράδυ, ξημερώματα, και όταν άκουσε τα πρώτα playback από την ηχογράφηση που είχε κάνει, τον έπεσαν τα κλάματα γιατί ήταν πάρα πολύ κακό. Το άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, αλλά δεν του είχε βγει καθόλου στην πρώτη ηχογράφηση, οπότε την επόμενη βραδιά έκαναν άλλο ένα session, και το δεύτερο take ήταν αυτό που μπήκε στο δίσκο και είναι ένα από τα blues rock κομμάτια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Το Mistreated λοιπόν είναι ένα από τα κορυφαία κατ' εμέ τραγούδια της blues rock μουσικής, ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Deep Purple. Οι Deep Purple λοιπόν που θα εμφανιστούν στο Rockaway Festival στο Terra Vibes Μαλαγκάσα την Παρασκευή 7 Ιουλίου μαζί με τους Saxon, τους As I Lay Dying, τους Rock and Roll Children, τους Bokassa και τους Lazy Man's Load. Αυτό λοιπόν ήταν και το Rock Hard Pod αυτής της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα, με την πολύτιμη συνδρομή και την υποστήριξη του God's Restaurant, του Ίνου Μαγειρίου των Θεών, του πιο rock παραδοσιακού εστιατόριου, μάλλον να το πω, του εστιατορίου με την πιο rock παραδοσιακή κουζίνα, με εξαιρετικά πιάτα, στην Μακρυγιάννη, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, στον πεζόδρομο της στρατηγού Μακρυγιάννη 23-27, God's Restaurant λοιπόν, είναι ο μαγειρίο των Θεών. Να είστε όλοι καλά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαι μαζί σας για ένα ακόμα Rock Hard The Pod. Ευχαριστώ πάρα πολύ.